Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ρεγκίνα και σήμερα το μακιγιάζ μου είναι εμπνευσμένο από αυτό εδώ το φόρεμα, με αυτές εδώ τις υπέροχες πουλιές. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα χρώματα. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε πώς δημιουργήθηκε αυτό το make-up look τότε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τη συνέχεια του βίντεο. Έχω φτιάξει λοιπόν το ένα μου μάτι ήδη και το σχήμα των φρυδιών μου και έχω καθαρίσει από κάτω με κονσίλερ. Συνεχίζω και στο καπάκι του ματιού μου με κονσίλερ και το ταμπονάρω με ένα beauty blender. Θα το σετάρω με μπες σκιά από Anastasia το Contouring Palette. Θα βάλω ζηλοτέπ για να οριοθετήσω τις σκιές μου και αυτό με βοηθάει να έχω ένα τέλειο αποτέλεσμα στο τελείωμα. Θα πάρω την αγαπημένη μου παλέτα από Morphe και θα βάλω μία απόχρωση καφέ μπορντό για transition color. Προσπαθώ να κάνω πάρα πολύ καλό blend και το τραβάω μέχρι πολύ μέσα στην εσωτερική πλευρά του ματιού με πολύ προσεκτικές κινήσεις για να μην ξεφύγω από το όριο που θέλω. Από την ίδια παλέτα θα πάρω ένα πιο καφεμπές χρώμα για να σβήσω το τελείωμα προς το φρύδι. Κάνουμε πάρα πολύ καλό blend για να μην έχουν έντονες γραμμές οι σκιές μας. Από μία παλέτα που έχω φτιάξει μόνη μου με μονές σκιές της MAC, θα πάρω ένα ζεστό καφέ μπορντό χρώμα και το περνάω πιο κοντά στην κόχη και προς τα έξω. Από την παλέτα της Morphe παίρνω ψυχρό καφέ σκούρο χρώμα τοποθετώντας την κόγχη για βάθος και τραβάμε προς τα έξω ξανά. Ένα λεπτό πινέλο τοποθετώ το κονσίλερ από το εσωτερικό του ματιού προσπαθώντας να δημιουργήσω μία καμπύλη. Το όριο θα το δώσουμε εάν βάλουμε λίγο κονσίλερ κοντά στα βλέφαρα και κοιτάζοντας ευθεία, έτσι θέτουμε το όριο του cut crease και συνεχίζουμε προς τα έξω. Δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις, θέλει πολύ υπομονή κορίτσια. Με μία μπατονέτα και ένα ντεμακιγιάζ ματιών καθαρίζουμε το καπάκι. Αυτό το σημείο το θέλουμε καθαρό για να γράφουν καλύτερες σκιές μας στη συνέχεια. Μουσική
Στο κινητό βλέφαρο θα βάλω κόκκινη μεταλλική σκιά για βάση και ένταση στις σκιές μας. Ακολουθώ τη γραμμή του κονσίλερ. Θα πάρω μία rose gold σκιά και θα την τοποθετήσω στην εσωτερική πλευρά και λίγο πριν τη μέση του ματιού μας. Με μία πιο σκούρα rose χρυσή συνεχίζω στο κέντρο του ματιού μας. Ξαναπαίρνω το σκούρο ψυχρό καφέ χρώμα και το βάζω στην άκρη για να δημιουργήσω την άκρη του ματιού μας παράλληλα με το concealer. Με ένα λεπτό πινέλο θα διορθώσω τις λεπτομέρειες. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε διαβαθμίσεις. Βγάζω την ταινία και καθαρίζω το όριο των σκιών με το κονσίλερ για καθαρή και τέλεια γραμμή. Με μία μάσκαρα δίνουμε ένταση στις πάνω βλεφαρίδες μας. Και εννοείται, ένα έντονο μακιγιάζ δεν θα ήταν τίποτα απολύτως χωρίς ψεύτικες βλεφαρίδες. Συνεχίζω το υπόλοιπο πρόσωπό μου βάζοντας το αγαπημένο μου primer L'Oreal. Θα βάλω 2 τόνους make-up, ένα με τόνους rose και ένα με τόνους κίτρινο για τυχόν κοκκινίλες και χρωματικές δυσχρωμίες. Δεν ξεχνάμε ποτέ το λαιμό μας για να μην έχουμε το εφέ της μάσκας. Βάζω στα επιθυμητά σημεία κονσίλερ για να δώσω φως στο πρόσωπό μου. Δεν ξεχνάμε να ενώσουμε με ομοιόμορφο τρόπο και τα σημεία που είχαμε καθαρίσει πριν. Σετάρω με πούδρα διάφανη για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια το μακιγιάζ μου. Διορθώνω λίγο με ένα μολύβι το φρύδι μου για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο τελείωμα. Με τη σκούρα καφέ απόχρωση που χρησιμοποιήσαμε, δίνω ένταση στο κάτω βλεφαρό μου μέχρι τη μέση του ματιού. Από τη μέση και μέχρι το εσωτερικό του ματιού θα χρησιμοποιήσω μόνο την κόκκινη μεταλλική σκιά. Με ένα μαύρο μολύβι θα δώσω έμφαση στο εσωτερικό του ματιού για πιο έντονο βλέμμα.
Ήρθε η ώρα να δώσω ένταση και στις κάτω βλεφαρίδες μου. Απομακρύνω όλη την περιττή πούδρα και συνεχίζω με contouring χρησιμοποιώντας το χούλα από Benefit. Δεν ξεχνάω να σβήνω όπου χρειάζεται και να μην αφήνω έντενες γραμμές. Ψεκάζω με setting spray. Από την παλέτα 9B της Morphe θα πάρω ένα χρώμα rose beige για ρούζ. Θα βάλω highlighter στα κόκαλα και τα σημεία που θέλω να τονίσω και να δώσω φως. Στα χείλη μου θα βάλω lip liner από Essence. Και matte liquid lipstick από Inglot. Θα ξανασετάρω το πρόσωπό μου με Urban Decay All Night Setting Spray. Αν σας άρεσε αυτό το make-up look, τότε στηρίξτε το με ένα like. Κάντε subscribe στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, καθώς και εκεί μοιράζομαι πάρα πολύ όμορφα πράγματα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να μην ξεχνάτε σε ό,τι και αν κάνεις, do it like a queen. Γεια! Yeah!